Πολλαπλής κλήρυνση, σκλήρυνση κατά πλάκας. Ορισμός. Πρόκειται για αυτό ανοσινόσο με μακρά απορία. Αιτιολογία. Παραμένει άγνωστη. Για την απομυελίνωση έχουν ενοχοποιηθεί περιβαλλοντογενείς και γενετικοί παράγοντες, καθώς και η παθογένεση. Η καταστροφή της μυέλινης πραγματοποιείται με αυτοάνωση διεργασία. Η νόσος έχει οικογενή χαρακτήρα. Χαρακτηρίζεται από φλεγμονώδη αντίδραση, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη πλακών κατά περιοχές στη λευκή ουσία του κεντρικού νευρικού συστήματος, ΚΝΣ, με αποτέλεσμα να παραβλάπτεται το έλυτρο της μυέλινης και να μειώνεται το πάχος του. Λειτουργικός ρόλος της μυελίνης. Η μυέλινη είναι η ουσία μέσω της οποίας πραγματοποιείται η μετάδοση των νευρικών ερεθισμάτων μεταξύ του εγκεφάλου, του νοτιαίου μυελού και των υπόλοιπων νεύρων. Περιοχές που πλήττονται περισσότερο στην νόσο. Οι περιοχές που πλήττονται περισσότερο στην νόσο είναι η κινητική οδός, τα οπτικά νεύρα, η οπίσθια αισθητική οδός και οι πυρήνες του εγκεφάλου. Κλινική εικόνα. Χαρακτηρίζεται από εξάρσεις και υφέσεις. Η εικόνα που αφορά το 85% των ασθενών χαρακτηρίζεται από ήπια ή σοβαρά συμπτώματα με αντίστοιχο βαθμό αναπηρίας και υποτροπές που εμφανίζονται κατά περιόδους. Τα συμπτώματα είναι ασαφή κατά τα πρώτα στάδια της νόσου. Τυπικά συμπτώματα της νόσου. Τα τυπικά συμπτώματα περιλαμβάνουν 1. Μυϊκή εξάντληση και δυσκινησία ιδίως στα κάτω άκρα. 2. Σπασμοί στους καμπτήρες μυς οδηγούν σε ασταθές βάδισμα και αδυναμία των κάτω άκρων. 3. Πόνος και αδιαδοχοκίνησια. Χαρακτηριστικός είναι ο πόνος που εμφανίζεται κατά την εκτέλεση μίας πράξης και η αδιαδοχοκινησία με ασυντόνιστες κινήσεις και απώλεια της ισορροπίας. 4. Εμβοές. 5. Απώλεια της ακοής και. 6. Δυσφαγία είναι επίσης συχνά συμπτώματα. 7. Η ομιλία διαταράσσεται και γίνεται διακεκομένη. Κατά την κλινική εξέταση των εγκεφαλικών νεύρων διαπιστώνεται 8. Θάμβος της όρασης, διπλοπία, ελάττωση της οπτικής οξύτητας και νυσταγμός. Από την εκτίμηση της αισθητικότητας, προκύπτει 9. Υπαισθησία, παρεστησία και αιμοδίες. Ενώ κατά την κλινική εξέταση διαπιστώνονται 10. Νευρολογικές διαταραχές όπως η μυομπαμπίνσκι και αυξημένα τενότια αντανακλαστικά. 11. Δυσλειτουργία του εντέρου, της κύστης και του γενετικού σωλήνα θα εμφανιστεί σε απομυελίνωση του νοτιαίου μυελού. 12. Διαταραχές στη μνήμη και στη συγκέντρωση της προσοχής θα συμβούν σε προχωρημένα στάδια της νόσου. Επιδημιολογία. Η ηλικία που προσβάλλει η νόσος προσβάλλει νεαρούς ενήλικες 20-40 ετών. Γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες. Γενετικοί παράγοντες έχουν εντοπιστεί σε μέλη της ίδιας οικογένειας, ενώ και περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως το ψυχρό κλίμα συμβάλλουν στην εμφάνιση της νόσου. Διάγνωση. Η διάγνωση τίθεται από τα κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, αφού δεν υπάρχει ειδική διαγνωστική εξέταση για την νόσο. 1. Νόσο ηλεκτροφόρηση του εγκεφαλονοτιαίου υγρούενη. Αποκαλύπτει την παρουσία μονοκλονικών αντισωμάτων τύπου EEG. 2. Μαγνητική τομογραφία. Εξέταση εκλογής είναι η μαγνητική τομογραφία. Αναδεικνύει την παρουσία πλακών και την παρουσία νέων προστιθέμενων νευρολογικών βλαβών με την πάροδο του χρόνου. 3. Ηλεκτρομυογραφήμα. Ευρήματα από το ηλεκτρομυογράφημα και τους νευρολογικούς ελέγχους είναι παθολογικά αλλά όχι παθογνωμονικά για την νόσο. Θεραπεία. 1. Βιολογικά τροποποιητικοί παράγοντες. Συνιστώνται για την τροποποίηση της εξέλιξης της νόσου όπως η ιντερφερόνη β, πρώτα που χορηγείται ενδομικά μία φορά την εβδομάδα στα αρχικά στάδια της νόσου, ενώ η ιντερφερόνη β-1 επιχορηγείται υποδωρίως ανά διήμερο. Διακοπή της θεραπείας με ιντερφερόνη. Δυστυχώς οι παρενέργειες της ιντερφερόνης αναγκάζουν πολλούς ασθενείς να διακόψουν τη θεραπεία. 2. Ανόσο κατασταλτικά φάρμακα. Προσοχή στην χορήγηση ανοσοκατασταλτικών φάρμακων. Άλλα φάρμακα αποτελεσματικά αλλά με παρενέργειες σοβαρές όπως επικίνδυνες για τη ζωή αριθμίες, είναι τα ανοσοκατασταλτικά. 3. Κορτιζόνη. Στη φάση των εξάρσεων χορηγείται κορτιζόνη με θυλπρεδνιζολόνη για τον έλεγχο της φλεγμονώδους αντίδρασης. 4. Σπασμολυτικά. Συνιστώνται για τον πόνο, καθώς επίσης και 5. Φυσιοθεραπεία με υποστηρικτικές συσκευές που βοηθούν τον ασθενή να παραμείνει ανεξάρτητος στις καθημερινές του δραστηριότητες. Πρόγνωση. Η νόσος έχει 15 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανιστεί σε άτομα της ίδιας οικογένειας. Ο χρόνος επιβίωσης είναι περίπου 35 έτη μετά την εμφάνιση της νόσου.